Στις 6 Φεβρουαρίου, ένα πλοίο της Κινέζικης Ακτοφυλακής έστειλε δύο φορές μία ακτίνα λέιζερ στο περιπολικό Μαλαπάσκουα της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, στην περιοχή του Αγιουγκτζίν, στο δυτικό τμήμα της θάλασσας των Φιλιππίνων, για να αποτρέψει την είσοδο στο διαφιλονικούμενο τμήμα των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στις δύο χώρες. Το κινέζικο πλοίο πλησίασε στα 137 μέτρα και ανάγκασε το Μαλαπάσκουα να παρεκκλίνει από την πορεία του. Οι αρχές των Φιλιππίνων κατηγόρησαν το Πεκίνο. Είναι γνωστό ότι η χρήση λέιζερ μπορεί να απενεργοποιήσει μια σειρά από ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των συσκευών παρακολουθήσεως, καθώς και να τυφλώσει την ομάδα. Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων λέει ότι το σκάφος της βοηθούσε την αποστολή του ναυτικού για να παραδώσει τρόφιμα και προμήθειες σε στρατεύματα σε αμφισβητούμενη πλωτή οδό στις 6 Φεβρουαρίου, όταν το κινέζικο πλοίο της ακτοφυλακής κατήφθηνε ένα λέιζερ στρατιωτικού τύπου στο πλοίο, τυφλώνοντας προσωρινά το πλήρωμά του στη γέφυρα.